Το ερώτημα είναι μήπως αυτή η αδικία που υφιστάμε ως λαός όχι μόνο τα 400 χρόνια της σκλαβιάς και στη Μακεδονία 500 χρόνια, αλλά και αυτά που υφιστάμεθα τώρα, έτσι, με τους άνομους ηγέτες που αφοπλίζουν τη χώρα, έτσι, τα νησιά μας κλπ. Και φέρνουν και τους λάθρο απίκους και έχουν κάνει και εγκέντρο και μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, και δεν τολμάς εύκολα να κυκλοφορήσεις και λοιπά και λοιπά, όλα αυτά τα γνωστά. Αν αυτό είναι και αυτό μέσα στο σχέδιο και στην αγάπη του Θεού. Και βέβαια είναι. Τίποτα δεν γίνεται αθεή, χωρίς να το παραχωρεί ο Θεός. Βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε όμως και τη δική μας την ευθύνη. Γιατί είπαμε, η παιδαγωγία του Θεού είναι, για ένα έθνος, είναι οι παράνομοι ηγέτες, οι διεφθαρμένοι ηγέτες, οι διεφθαρμένες ηγεσίες. Και αυτό κατεξοχήν το ζούμε μετά το, ας πούμε, τη δεκαετία του 90, που άρχισε μεγάλη διαφθορά στην Ελλάδα. Με τις διεφθαρμένες αυτές ταινίες και λοιπά, τη τηλεόραση, όλα αυτά που έδειξαν στο λαό και χάθηκε κάθε έννοια ηθικής. Λοιπόν, και μέσα στις οικογένειες. Από εκεί και μετά έχουμε και πολύ διεφθαρμένες ηγεσίες. Όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικό, αλλά και σε επίπεδο εκκλησιαστικό. Δείτε τι έλεγε η Ιερά Σύνοδος, ας πούμε, για το 666 πριν λίγα χρόνια και τι λένε σήμερα. Και λοιπά και λοιπά. Τι λέγανε τις εκτρώσεις και τι λένε σήμερα. Που βγάλανε κύκλο και μιλάγανε για θεραπευτική διακοπή της κοίησης, αν είναι δυνατόν, η Ιερά Σύνοδος. Και να το διαβάζουν οι ιερείς της Εκκλησίας και να μην διαμαρτύρεται κανένας από κάτω. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και το πίμνιο έχει διαφθαρεί. Και σου λέει, ναι, αφού το λέει η Ιερά Σύνοδος. Αν σου πει η Ιερά Σύνοδος να πνιγείς δηλαδή, ή να σταματήσεις να τρως για 40 μέρες, το κάνεις και αυτό. Λοιπόν, και πάρα πολλά άλλα. Γιατί τώρα το κάνει ο Θεός αυτό. Μήπως και καταλάβουμε τελικά που έχουμε φτάσει και που είμαστε. Όταν φτάσουμε εις βάθος κακών, αν είμαστε τελείως διεφθαρμένοι, καταφρονούμε. Έτσι το λέει η Γραφή. Αλλά υπάρχει και μια ελπίδα, κάποιοι, ας πούμε, καλοπροαίρετοι, να πούνε, ρε παιδιά, σταματήστε, δεν καταλαβαίνετε. Όλοι πίσω, που έλεγε ο Πορφύριος. Όλοι πίσω. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Δεν υπάρχει άλλο. Πιάσαμε πάτο. Λοιπόν, παραχωρεί ο Θεός να αυξάνεται, να αυξάνεται, να αυξάνεται το κακό, μήπως και καταλάβουμε πού είμαστε και τι κάνουμε, ότι αυτό καταστρεφόμαστε. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, άνθρωποι που υποτίθεται είναι της Εκκλησίας και του Θεού και τους λες να κόψουν μια δυναμία, ένα πάθος, όχι γιατί το λες εσύ, που είσαι αυστηρός, ας πούμε, και στριμμένος πνευματικός, αλλά γιατί του λέει ο νόμος του Θεού και σου λέει, δεν μπορώ. Δεν θέλω ουσιαστικά. Αλλά δεν το λέτε, θέλω. Ή θέλω το χρόνο μου, σου λέει. Τι θα επιθέσει το χρόνο σου. Δηλαδή, αν αύριο πεθάνεις, τι θα πεις στο Θεό, ήθελα το χρόνο μου, δεν μ' άφησες να ζήσω. Εσύ φταίς. Εφόσον κάτι ξέρεις ότι είναι λάθος, γιατί δεν το διορθώνεις. Γιατί δεν το σταματάς. Οτιδήποτε είναι αυτό, έχεις ένα πάθος. Ο καθένας ξέρει τα πάθη του. Γιατί δεν διορθωνόμαστε. Γιατί δεν μετανοούμε. Αυτό παραχωρεί ο Θεός, να πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Μήπως και κάποια στιγμή πάρουμε απόφαση, έτσι, αλλά και αναδεχθούμε τον κόπο της υπομονής για να κόψουμε τα πάθη. Γιατί είπαμε, δεν αρκεί μόνο να αποφασίσουμε. Η απόφαση είναι το ίμιση. Έτσι, η αρχή, το ίμιση του παντός. Το άλλο ίμιση, για να φτάσει στο τέλος, είναι η υπομονή. Έχουμε γίνει περήφανοι. Γι' αυτό και δεν κόβουμε τα πάθη μας. Εν τέλει. Καταλάβατε. Έχουμε εγωισμό. Και άντρες και γυναίκες, και μικροί και μεγάλοι. Και παραμένουμε έτσι όπως είμαστε. Και το κακό προχωράει. Ο Θεός λοιπόν αφήνει, αφήνει, αφήνει και πάμε από σκλαβιά σε σκλαβιά, όπως το είπατε κι εσείς. Τάχα τες ελευθερωθήκαμε, δεν ελευθερωθήκαμε. Γιατί? Γιατί δεν είμαστε άξιοι της ελευθερίας. Γιατί δεν είμαστε ελεύθεροι πνευματικά. Ο Θεός θέλει πρώτα να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας και μετά. Δεν είναι δύσκολο γι' αυτό να μας χαρίσει την εθνική ελευθερία. Αλλά επειδή δεν θέλουμε να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας, γι' αυτό και αφήνει να ζούμε σκλαβωμένοι, μήπως μέσω της δοκιμασίας της σκλαβιάς, μετανοήσουμε. Σκεφτείτε, τόσα περνάμε και μυαλό δεν βάζουμε. Τόσα χρόνια. Και αντί να μετανοήσουμε, γινόμαστε όλο και χειρότεροι. Που θα έπρεπε να είμαστε, ας πούμε, το διαμάντι του κόσμου, εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι, που είμαστε βαπτισμένοι. Έχουμε την άκτιστη χάρη του Θεού, ξέρετε τι έχουμε.
με το βάστημα. Έχουμε την Αγία Τριάδα, το Άγιο Πνεύμα, όλες τις δωρές της χάρτης του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Θα πρέπει να λάβουμε στην οικουμένη όλοι, να φωτίζουμε όλο τον κόσμο. Και έχουμε γίνει οι χειρότεροι όλων. Και πάμε να γίνουμε το μοναδικό Ορθόδοξο κράτος, και ελπίζω να είμαστε το μοναδικό, να μην ακολουθήσουν οι άλλοι, που θα αναγνωρίσουμε αυτό το επέσχυτο πάθος της διαστροφής, του κινητισμού. Και πάλι δεν λέμε να καταλάβουμε τι είμαστε και πού πάμε. Μήπως τώρα που ζούμε έτσι όπως ζούμε, δεν έχουμε εγκατάλειψη Θεού, έτσι όπως ζούμε. Αλλά αν το κάνουμε και νόμο, αυτό όλο, το κορυφαίο πάθος, μετά βέβαια περιμένουμε πάρα πολλά δεινά ως έθνος. Αυτό πρέπει να ξέρουμε. Και να ευχόμαστε να μην έχουμε την τελική και πλήρη εγκατάλειψη του Θεού. Γιατί ένα βαθμό το ζούμε και τώρα. Τότε έχουμε τέτοιους ηγέτες, εκκλησιαστικούς και πολιτικούς, είναι μια μορφή εγκατάλειψης, έτσι. Αλλά ακόμα υπάρχει, που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος στο Λίμα, υπάρχει ακόμα η μαγιά. Και αυτή τη μαγιά κρατάει ο Θεός ακόμα την Ελλάδα, ως Ελλάδα, ως κράτος ακόμα. Και είναι θαύμα πως υπάρχουμε ακόμα ως κράτος. Αλλά δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε έτσι όπως πάμε. Εμείς να λειτουργήσουμε, όπως είπαμε, με μετάνοια, να γίνουμε έτσι μέρη αυτού του λίματος, του ευλογημένου, και ελπίζουμε ότι ο Θεός δεν θα παραχωρήσει να διαλυθεί και η Ελλάδα ως έθνος, ως, ας πούμε, ελληνοορθόδοξη, ως ορθόδοξο κράτος. Αλλά αν παραχωρήσει ο Θεός και αυτό, όπως έγινε, ας πούμε, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, πάλι θα είναι μια παιδαγωγία του Θεού για τη σωτηρία μας. Και ο Θεός, ξέρετε, δεν, ας πούμε, εξαρτά τη σωτηρία μας από την εθνική μας ελευθερία. Ούτε είναι, ας πούμε, εγγύηση της σωτηρίας μας η εθνική μας ελευθερία. Αντίθετα, μάλιστα, μια σκλαβιά μπορεί να μας ωφελήσει πολύ περισσότερο από ό,τι μας ωφελεί η εθνική ελευθερία. Δεν το βλέπουμε αυτό. Όταν σκλαβώθηκε το έθνος μας στα 400 χρόνια, τότε υπήρξε μια μετάνοια. Οπότε, εμείς να πούμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Να λειτουργούμε εμείς σωστά, να μην είμαστε δειλοί. Γιατί το να κάνεις το θέλημα του Θεού θέλει ανδρεία. Και μάλιστα στη σημερινή εποχή μας. Πάρα πολύ, εσείς μου το λέτε, είσαστε κάπως μέσα στην Εκκλησία, ή στις ομιλίες, ή στην εξομολόγηση, και τελείως άλλοι σε άλλους χώρους. Άρα μιλάμε για υποκρισία των χριστιανών. Αυτό είναι δέλυγμα μπροστά σε αυτό, είναι σύχαμα. Τι να σε κάνω εγώ να έρχεσαι στην Εκκλησία με τη φούστα σου τη μεγάλη και μετά μόλις βγαίνεις έξω να φοράς την ανδρική ενδυμασία και να βάφεσαι και να είσαι αγνώριστη. Ή να πηγαίνεις στους γάμους και στα βαφτίσια και να λες ποια είναι αυτή, κάπου την ξέρω. Να προσπαθήσεις να ανακαλύψεις τι είναι πίσω από το προσωπείο που φοράει, από τη μάσκα που φοράει. Καταλάβατε. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός είναι μόνο στην λειτουργία της Κυριακής που θα πας όπως πας και δεν είναι στους άλλους χώρους. Καταλάβατε. Υπάρχει αυτή η υποκρισία στη ζωή μας. Υπάρχει αυτή η διπλή ζωή. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Αυτό είναι που λέει στην Αποκάλυψη, είσαι χλιαρός και θα σε κάνω εμετό. Δεν σε θέλω. Δεν μας θέλει έτσι ο Θεός. Γι' αυτό και έχει αδειάσει η Εκκλησία σήμερα, έτσι. Οι Εκκλησίες έχουν αδειάσει. Γιατί έχουν αδειάσει? Γιατί δεν υπάρχουν χριστιανοί πραγματικοί που να εμπνεύσουν και τους άλλους, τους νεότερους, να πάνε στην Εκκλησία. Η Εκκλησία στην Ελλάδα δεν έχει μέλλον. Βλέπετε πόσα νέα παιδιά είναι στις Εκκλησίες. Ελαχιστότατα, έως μηδέν. Αν φύγουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σε 10-20 χρόνια, ποιος θα είναι μέσα στην Εκκλησία? Κανένας. Κανένας δεν θα είναι. Εκτός από κάποιες ενορίες που είναι ακόμα νησίδες ευσεβίας, που λειτουργούν σωστά και υπάρχουν κάποιοι ζωντανοί πνευματικά άνθρωποι. Αλλά θα είναι πλέον νησίδες, όχι μητροπόλεις. Νησίδες, ενορίες, μέσα σε μητροπόλεις ή μοναστήρια. Νησίδες ευσεβίας. Εκεί πάμε τώρα. Τουλάχιστον να είμαστε σε αυτές τις νησίδες. Να είμαστε μέλη αυτού των νησίδων.